μου, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Βάσο μου. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά, εσύ. Καλά κι εγώ. Καλά. Πώς είμαι, σου φαίνεται τώρα που θα σου πάρω συνέντευξη? Νιώθω λίγο καλά από τη μία. Ναι. Και λίγο αμήχανα από την άλλη, λίγο φοβισμένος. Φοβάσαι μην νιώσεις έτσι πολύ και όταν και πεις κάτι που δεν πρέπει. Θα με προστατέψεις, φαντάζομαι. Καλά, έχεις πει όλα, δεν έχεις αφήσει και τίποτα που δεν το έχεις πει. Ποτέ μιλες ποτέ. Αχα, αυτά είναι δεν ωραία. Δεν με ξέρεις τόσο καλά. Για να δω. Έχουμε δύο εναλλακτικές. Ναι. Ή θα το πάμε by the book, ναι, σαν να μην είμαστε αυτοί που είμαστε, ναι, ενώ στην προσωπική μας ζωή. Ή θα πούμε εδώ πέρα. Όχι, όχι, τα δεν πάντα. Έχεις πει κάτι που το έχεις μετανιώσει μετά? Κοίταξε, μετάνιωσα λίγο που σας κατηγόρησα την παρεούλα εκεί πέρα που μου τη λέγατε για τον ντύσιμό μου. Λέω μετά γιατί βγήκα και το είπα τώρα αυτό. Και πήγες και τα είπες όλα αυτά στην τηλεόραση, δηλαδή, και μου, ναι, στέλνανε όλοι καλέ. Γιατί? Γιατί τόσο κακία. Γιατί τόσο κακία το βγάζετε. Εντάξει, με λέτε μου, γιατί έτσι όπως ερχόσουν εγώ 5 χρόνια που σε έζησα, ήταν λίγο. Μα δεν ήξερα ότι πρέπει να σηκώνουμε το πρωί για να έρχομαι στην μπένα στο γύρισμα. Αφού όχι, αγαπητέ. Ότι... Αλλά ερχόσουν με τη φόρμα και μια κουβέρτα από μα πάνω. Μα αφού είναι ζήτημα 3 λεπτών. Θα έρθω, θα τα βγάλω για να τα βάλω 10 ώρες μετά. Καλά, σε ερχόσουν με την πιτζάμα τότε. Στο τσάκι ήμουνα. Αν δεν ήσουν εσύ, με την πιτζάμα θα ερχόμουν. Για να μην πω ότι με έπαιρνε τηλέφωνο από τον δρόμο και μου λέει ένα καφεδάκι. Μπορεί να πάρω ένα καφεδάκι. Αν βάλουμε αυτά τα 5 χρόνια, νομίζω ότι βγαίνει ένα αξιοσέβαστο ποσό που η Βάσο μπορεί για κανένα 2 χρόνια να μην δουλεύει άμα θέλει. Είναι μπόλικα. Ναι, θα μου τα βάζεις έτσι. Είναι, γιατί δεν έπαιρνα και εσπρεσάκι, έπαιρνα φρέντο καπουτσίνο. Και ήθελες και το ντονατσάκι σου, ήθελες το κεφάκι. Ναι, 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 ήθελα και το συμπλήρωμα. Ναι, γιατί το πρωί ήθελες κάτι για να ανέβεις, να τονωθείς. Και πάντα δεν είχα ψηλά, το θυμάσαι. Μήπως σου περισσεύει ένα 2 ευρώ. Και αυτά. Γιατί ήταν και αυτά, ότι τώρα φεύγω για το θέατρο, αλλά έχεις μήπως έχεις 1,5 ευρώ να μου δώσεις, γιατί περνάω διόδια. Με λέτε πώς ήταν όταν πήρες τα πρώτα σου λεφτά από το θέατρο, που δεν ήταν από την τηλεόραση, συγγνώμη, όταν πήρες τα πρώτα σου λεφτά από την τηλεόραση, ένιωσες ότι αυτά είναι πολλά, τώρα τι θα τα κάνω. Καλά, δεν ήταν πολλά, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη, αλλά την πρώτη χρονιά του Σογιού δεν ήταν, ήταν εντάξει. Λίγα. Με πήρες όμως τηλέφωνο να με συμβουλευτείς. Ναι, τι να κάνω. Τι να κάνω. Πες σε παρακαλώ την ιστορία ότι κάνουμε το δοκιμαστικό και το βράδυ χτυπάει το τηλέφωνο μου ένα άγνωστο νούμερο. Μισό λεπτάκι. Έχουν ξεκινήσει τα δοκιμαστικά. Α, σωστά, ναι. Έτσι. Και πάω εγώ στο δοκιμαστικό και με το που τελειώνουμε το δοκιμαστικό, τελειώνουν τα δοκιμαστικά. Βέβαια. Τον βρήκαμε. Κλείσαμε. Τον βρήκαμε. Λοιπόν, κλείσαμε. Να φύγω. Γεια σας. Και λέω τώρα οικονομικά τι να ζητήσω. Εγώ εντωμεταξύ είχα ακούσει για κάτι αμοιβές παλιά. Τα παλιά χρόνια. Προ-κρίσης, μιλάμε να χτίσει σπίτι στα πρώτα 10 επεισόδια. Και παίρνω τη Βάσο τηλέφωνο και της λέω να σου πω οικονομικά τι φάση. Λίγο απογοητεύτηκα η αλήθεια είναι. Και εσύ μου τα πες και λίγο αισιόδοξα. Μετά απογοητεύτηκα ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Και τι έκανα με τα πρώτα μου λεφτά. Τι έκανες? Ψώνια για τα ρούχα. Βασικά έκλεισα τρύπες. Γιατί. Λίγο πριν πάω στο casting για το Σόι, ήταν πάνω που έκανα μία παράσταση δευτερότριτο, μία Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και μία παιδικό το πρωί και σύνολο το μήνα έβγαζα γύρω στα 700-750 ευρώ και από τα τρία μαζί. Ωραία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό συσσωρευότανε για ένα διάστημα και μάλιστα ήμουνα στο τσακ να πω τώρα μήπως να κάνω κάτι άλλο. Σκέφτηκες να κάνεις τηλεόραση επειδή είχες οικογένεια και παιδί? Ενώ πριν ήσουν πιο αρνητικός. Δεν ξέρω, ήσουν αρνητικός στην τηλεόραση. Ήμουν αρνητικός, η αλήθεια είναι. Αλλά όταν πια η αρνητικότητα έφυγε, δεν με ήξερε τη μάνα μου. Θέλω να πω, δεν είχα φτιάξει το έδαφος έτσι ώστε να πω ότι τώρα ναι, είμαι έτοιμος να κάνω τηλεόραση. Το είπα, αλλά δεν το ξέρει κανένας. Και δεν ήξερα και σε κανέναν σε ποιον να το πω. Ναι, αλλά. Σε καλέσανε μόνοι τους, επειδή είχες κάνει μια διαφήμιση κιόλας που είχε γίνει χαμός. Παιδί μου, ήμουνα πάρα πολύ τυχερός, μην πω καμιά άλλη λέξη. Όχι, ήμουνα σε παρακαλώ. Πολύ τυχερός. Γιατί πάνω που υπήρξε αυτό το αδιέξοδο, ότι τώρα με το παιδί 2 χρονών και με αυτή τη συνθήκη, δεν βγαίνει το πράγμα, δεν βγαίνει. Και εκεί που καθόμουν το καλοκαίρι και σκαρφιζόμουν τι μπορώ να κάνω παράλληλα, συμπλήρωμα, εκτός από το θέατρο, έρχεται ένα μήνυμα, θέλουμε να σας δούμε για ένα ρόλο, για μια σειρά στον Α. Και το λέω στη γυναίκα μου και η γυναίκα μου άνοιξε το μάτι της και μου λέει «Μην κάνεις κανένα αστείο και δεν πας». Σε ευχαριστούμε, Θέμη, δεν το έκανες αυτό. Έτσι. Για μας. Και πήγα. Και τι πιστεύεις ότι μας έκανε εμάς τους δυο να γίνουμε παρέα, να κάνουμε τόση παρέα, δηλαδή τι είναι αυτό που μας έδεσε κατευθείαν? Εγώ το θυμάμαι, ήταν από την πρώτη στιγμή, ήταν από το πρώτο γύρισμα. Αυτό που με έκανε να ησυχάσω μέσα μου σε σχέση με ποιον έχω απέναντί μου είναι ότι για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια πορείας, 12 πόσο ήταν τότε,
είδα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε τα κλισέ των ηθοποιών. Ποια είναι τα κλισέ των ηθοποιών? Αγάπη μου, καλώς το, φιλιά, αγκαλιές, πόσο καλός ήσουν. Που ναι, μεν το εισπράττει σαν κάτι θετικό, αλλά λες από μέσα σου, ρε, τα πιστεύει τώρα αυτά που λέει. Η Βάσο ήτανε... Direct. Η άλλη Βάσο, όχι εγώ, η άλλη Βάσο. Η άλλη Βάσο. Direct, δηλαδή, ρε παιδί μου, χωρίς πολλά-πολλά, σταράτες κουβέντες, επί της ουσίας, και εμένα αυτό μ' άρεσε. Δηλαδή δεν ήσουν αγκαλιάς και φιλιά, ήσουν λίγο πιο. Γι' αυτό δεν με καλεί στις πρεμιέρες σου. Κοντινούς μου ανθρώπους δεν λέω. Γιατί? Γιατί είμαι ανασφαλής, ακυγενετής. Τι να κάνω. Όχι, γιατί φοβάσαι τι θα πω. Ο, ρε παιδί μου, εντάξει, καλά. Και αυτό, γιατί δεν χαρίζεσαι. Γιατί με έχει παρουσιάσει σε το δράκο. Γιατί να χαριστώ, αυτό δεν είπες ότι εκτίμησες. Μπορώ να τώρα να με αρχίσω να μιλάω κανονικά. Γιατί μπορούμε. Όχι, να, εντάξει, περάσαμε την πρώτη φάση λοιπόν. Εντάξει, έχουμε και λέμε. Φτιάξουμε. Πριν από περίπου 20 μέρες και. Είχαμε να τα πούμε πόσο, κάνα μήνα, ναι, δύο, ένα μήνα. Είμαστε σε ένα τραπέζι όπου τρώμε παϊδάκια. Εντάξει. Και τι πιο φυσιολογικό, ρε παιδί μου, να δεις τον άλλον, να του πεις μια καλή κουβέντα, μου λείψες, πέρασε το καλοκαίρι, πώς ήσουν κτλ. Και κάνω εγώ το λάθος, γιατί είμαι και χαζός, και της λέω, Βάσο, έχω πάρει λίγο, Και τι γυρνάει και μου λέει η κουμπάρα μου, η καλύτερη μου, μία από τις καλύτερες μου φίλες στη δουλειά, ας πούμε, και στη ζωή. Δεν σε έχω δει πιο γεμάτο. Μα Χριστιανέ μου, φέτος καβαλάς ένα άλογο και τρέξει εκεί πάνω κάτω στα ποτάμια. Ναι, λυπήθηκε στο άλογο. Το άλογο τα κατάφερε. Το άλογο τα κατάφερε. Εσύ όμως, γιατί το λες έτσι ανερυθρίαστα, ρε παιδί μου. Σε πλήγωσα. Δεν με πλήγωσες. Αλλά σου κόψα την όρεξη. Η γυναίκα μου. Στα λέω. Είδες, στόπε, κατευθείαν. Δεν σε είδα μετά να πληγώνεις, γιατί είχες παραγγείλει μια μερίδα για να την πάω σπίτι μου στην κόρη μου και την έφαγε. Δηλαδή, όχι ότι. Δεν την έφαγα μόνος μου. Εγώ φάγα δύο. Τι δύο παϊδάκια. Ναι. Κάνεις λάθος. Αμάν, μωρέ, Λιδία, αμάν! Γιατί δηλαδή πρέπει να πάρω κοστούμι για το γάμο του Διονύση? Πώς θα έρθεις, ρε αγάπη μου, με το μαγιό και το φανελάκι? Εννοώ ότι έχω κοστούμι, δεν χρειάζεται να πάρω καινούριο. Για τα 10 λεπτά που θα κάτσουμε εκεί πέρα στο Δημαρχείο. Ανάλογα με τη διάρκεια του event ψωνίζεις εσύ. Πώς τα βγάζει πέρα η Θέμηδα με όλα αυτά που έχεις να κάνεις? Δηλαδή, θέατρο. Φέτος αποφάσισες να κάνεις ταινία για την οποία και θα πούμε, έγινες και παραγωγός και. Άστο, ναι, ναι. Πέρασες ωραία. Πολύ. Πολύ ωραία. Άκου ποιος μιλάει. Βγήκε στους κινηματογράφους 26 Δεκάτου. Βγήκε στους κινηματογράφους, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα πια είμαι σε θέση να πω ότι το χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανα αυτό το βήμα. Όσο το ζούσα, είχα εφιάλτες κάθε βράδυ. Πώς σου φάνηκε αυτό? Δηλαδή, ας με δεν φοβήθηκες να κάνεις μια επένδυση στον κινηματογράφο αυτή τη στιγμή, ναι, αυτή την εποχή. Θα σου πω, εάν έχεις λεφτά να επενδύσεις, είναι η καλύτερη μπίζνα. Παραγωγός. Υπέροχα. Ωραία, αν δεν έχεις λεφτά όμως, έχεις κάθε βράδυ εφιάλτες. Γιατί εγώ ξύπναγα το πρωί και είχα στο μυαλό μου να βγάλω τα νερά από το ψυγείο για να τα πάω στο συνεργείο. Να πείσω τη μάνα μου και τη γυναίκα μου να μαγειρέψουν γεμιστά χωρίς κιμά, γιατί κάποιοι είναι vegetarians, και να φτιάξουν και ένα φαγητό για τους υπόλοιπους. Να πάω να πάρω τα ρούχα από τον Μπάμπι τον Τυριντή, τον ρόλο μου. Να πάρω και τα γυναικεία, επειδή η ενδυματολόγος δεν είχε βοηθό, οπότε εκτελούσα και χρέη βοηθού ενδυματολόγου. Αρέσουν ο άνθρωπος να κλείσω τον deal με το χώρο που θα κάνουμε το γύρισμα. Να πάρω τηλέφωνο τον Τζίμι Τσέλι που έπαιζε και να του πω 6 ώρα. Δεν έχει 6, έχει 6 και 4, οπότε υπολόγισε το. Να με πάρει κάποιο τηλέφωνο και να μου πει σήμερα δεν μπορώ να έρθω στο γύρισμα. Και να του λέω καταστρέφομαι, σε παρακαλώ, μην μου το κάνει αυτό. Ωραία, πέρασε. Και εκτός από όλα αυτά, έλεγε και η κάμερα πάμε και έπρεπε να παίξω. Ήτανε ένας εφιάλτης. Τώρα που το έζησα, λέω, ωραία, το έκανα κι αυτό. Αλλά πραγματικά, όταν δεν έχεις λεφτά, σκαρφίζεσαι με το μυαλό σου πράγματα για να μπορέσεις να καλύψεις. Αλλά είδες πώς βρίσκεις τρόπο. Το θέμα είναι ότι κάναμε μια ταινία. Αυτό είναι πολύ καλό, ωστόσο όμως έγινες 1000 κομμάτια. Ναι, γι' αυτό το ξέρω, ναι, εγώ και από την προσωπική μας σχέση και από. Θεωρώ ότι αν δεν κερδίσω τον Τζόκερ, δεν θα ξανακάνω κάτι παρόμοιο. Ήσασταν στο σπίτι, σε τι κατάσταση? Η αρχική ερώτησή σου, γιατί αυτό σε καίει, ήταν πώς ήταν η γυναίκα μου με όλα αυτά. Όχι, πώς ήσασταν όλοι. Ήμασταν όλοι. Εγώ ξέρω, 8 και 4 έχουμε τηλεφωνικό ραντεβού το πρωί. Ξέρω. Εγώ έλειπα, να σου πω την αλήθεια, από το σπίτι πολλές ώρες. Λέμε πάντα για τις μαμάδες, ότι οι μαμάδες δουλεύουν πάρα πολύ και δεν βλέπουν τα παιδιά. Εσύ, σαν μπαμπάς που δεν βλέπεις τα παιδιά, δηλαδή ο πατέρας δεν έχει τύψεις, δεν έχει ενοχές? Σαφώς και έχει τύψεις και ενοχές. Και προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να το καλύψω με έναν τρόπο, αλλά τες το βράδυ, ας πούμε, γύρισα σπίτι μετά την παράσταση και είδα φαρδί πλατή τον γιο μου να κοιμάται στον καναπέ, γιατί με περίμενε προφανώς, και ξύπνησε κατά τις 2.30-3 η ώρα.
Και πιάσαμε μια κουβεντούλα τύπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι να πάει στην τουαλέτα, να του βάλω ένα ποτήρι νερό κτλ. Και λέω: κοίτα τι ωραίο τώρα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, αν δεν είχα θέατρο, να είχα περάσει όλο το βράδυ μαζί του. Πώς είναι να έχεις ένα παιδί στην εφηβεία, μια κόρη στην εφηβεία? Θέλει αρκετή υπομονή, νομίζω, και την οποία εγώ καμιά φορά δεν την έχω. Θέλει έξυπνο χειρισμό, τον οποίο επίσης δεν έχω. Η γυναίκα μου τα καταφέρνει πολύ καλύτερα. Όλα καλά πάνε, βλέπω. Έχει βρει ένα φοβερό κώδικα επικοινωνίας με την Κοραλένια. Εγώ το προσπαθώ λίγο πάνω που πάω να το βρω. Είναι αυτό που λες, γεμίζεις την καρδάρα και ρίχνεις μία μετά στο γάλα και πέφτει όλο. Μου λέει, τι έκανες, γιατί το είπες αυτό? Το λένε αυτό σε ένα παιδί 13χρονο, σε ένα κορίτσι στην εφηβεία τη? Λέω, εντάξει μωρέ, τι να... Είναι δύσκολα, δύσκολα. Δηλαδή και οι γονείς, ας μην έχουμε τύψεις, μαθαίνουμε κι εμείς βήμα-βήμα. Εντάξει, αφήνεις το ένστικτό σου, σαν πατέρας να... Το ένστικτο, το ένστικτο το οποίο οδηγείς. Εμένα το ένστικτο το ξέρεις. Σε πάει γκαραντί, Μιλάμε έχεις αυτό το ένστικτο και στη δουλειά. Από ένστικτο στη δουλειά, σκίζω. Εντάξει, το σόι το ήξερες ότι θα πάει καλά. Εγώ, όχι. Πού να το ξέρω, εγώ καταρχάς τα πρώτα επεισόδια του σογιού έλεγα τώρα θα έρθουν από το κανάλι. όχι εκεί μέσα. Να σε μαζέψουν. Θα έρθει κάποιος από το κανάλι με ένα χαρτί και θα πει: ορίστε. Τι είπε αυτό, είπα πολύ σύσσερα. Εντάξει, δεν πειράζει. Παιδιά, θα τα ξαναγράψουμε τα πρώτα 5 επεισόδια με έναν άλλον τοπίο, γιατί ένιωθα σαν εξωγήινος. Έχεις όμως ένστικτο και σε άλλες δουλειές που έχεις πει. Όπως τι. Με τεράστια επιτυχία. Ποιο? Όχι. Γιατί έλεγες ότι όχι, αυτή η δουλειά δεν θα πάει καλά. Μα ήμουν σίγουρος. Ήσουν σίγουρος. Στα πρώτα 10 επεισόδια θα κοπεί. Άγριες μέλισσες. Πόσο, τρία χρόνια. Τρεις σεζόν. Ναι. Με λέτε, εγώ πιστεύω θα κάνει επιτυχία. Πήγαινε. Α, αποκλείεται. Αποκλείεται, παιδιά. Ποιος θα ασχοληθεί τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν. Καθημερινό. Εποχής. Και τελικά. Στην Ελλάδα. Το πλήρωμα του χρόνου. Τώρα που έχεις να κάνεις και αυτή τη σειρά που είναι και αυτό που σου τρώει πάρα πολύ χρόνο, το προξενιό της Ιουλίας. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολη η συνθήκη. Τουλάχιστον αν υπάρχει καλό κλίμα και βγαίνει και ένα αποτέλεσμα που σε δικαιώνει, ας πούμε, λες, ας πάει εντάξει. Το παλιάμπελο. Είχατε προβλήματα όμως φέτος, αντιμετωπίσατε προβλήματα με όλα αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα. Αντιμετωπίσαμε σοβαρό πρόβλημα γιατί τα γυρίσματα τα πρώτα ήταν στη Θεσσαλία. Είχατε φτάσει ως εκεί. Καλέ, φτάσαμε. Εγώ έφτασα Δευτέρα μεσημέρι. Δευτέρα βράδυ μας λένε ότι παιδιά από αύριο θα είναι δύσκολα, φύγετε. Έφυγα την επόμενη μέρα το πρωί. Έτσι και κάναμε το λάθος να μείνουμε άλλη μια μέρα. Θα είχαμε αποκλειστεί εκεί. Και δεν είχατε. Εντάξει, πέρα από την καταστροφή που έγινε, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι περάσαν. Καλά. Και ακόμα δεν έχουν διορθωθεί τα πράγματα. Δεν είχατε. Έπρεπε να βρείτε εναλλακτικές. Βρήκαμε εναλλακτικές. Και τη Φιλουμένα Μαρτουράνου. Δεύτερη χρονιά είναι έτοιμο, έτσι πίστευα. Είχα ρωτήσει τον Οδυσσέα, το σκηνοθέτη μας, τον Παπασπηλιόπουλο. Του λέω να σου πω, έτοιμο είναι. Ναι, μου λέει. Και μάλιστα ο Οδυσσέας του λέει, ναι, 4-5 πρόβες θα κάνουμε. Είσαι όμως έτσι ρε παιδί μου, είσαι αυτό που είναι το λαϊκό παιδί. Σ' αγαπάνε όλοι. Αυτό. Με το που σε βλέπουν, τους και τους ανοίγει την όρεξη. Θέλουν να με κεράσουν. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό που και τον κερδίζει τον άλλον, ναι. Είναι ότι όταν με βλέπει από κοντά διαπιστώνει ότι είμαι ακριβώς έτσι όπως είμαι και στην τηλεόραση. Είμαι ακριβώς ίδιος. Δηλαδή δεν βλέπουν κάτι άλλο και από κοντά βλέπουν κάτι διαφορετικό. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν και από το σόι που ήταν έτσι πιο. Ναι. Ο ρόλος πιο οικογενειακός. Και επίσης εντάξει, ρε παιδί μου, έχω μια έμφυτη ευγένεια. Ξέρω εγώ, δεν θα προσβάλλω τον άλλον. Δεν θα... Ακόμα και σε μια δύσκολη φάση δική μου, αν ο άλλος έρθει και μου πει να βγάλω μια φωτογραφία με το κινητό, θα πω ναι, βεβαίως, με χαρά. Δεν είναι καλά, ότι... εντάξει, εννοείται. Ναι, τώρα, άμα με πετύχει πάνω στην μπουκιά με τη μακαρονάδα, μπορεί λίγο να πω να, μια στιγμή να τελειώσω. Αλλά εντάξει. Να σε ρωτήσω, τα παιδιά σου, η Κοραλένη και ο Δημήτρης, ενοχλούνται καμιά φορά άμα είστε έξω και έρχεται κόσμος? Πολύ. Η Κοραλένια πια έχει περάσει στο στάδιο ότι με προλαβαίνει πριν το καταλάβω εγώ. Λέει, ήδη μου λέει έρχονται. Και εγώ δεν έχω δει να σκόνεται. Και αν θα έρθουν τώρα σε ένα λεπτό, συζητάνε για σένα. Τώρα, άμα τα λες αυτά, θα σου κάνει σκηνή μετά. Στο σπίτι, ότι γιατί τα είπες αυτά. Δεν πειράζει. Κοραλένια, συγγνώμη τώρα, τι να πω, με ρώτησε. Ο Δε Δημητράκης είναι τόσο εκπαιδευμένος. Καλά, αυτό είναι στρατιώτης. Ποιος έχει βάλει το λάδι στο παιδί, είναι, να τα λέμε αυτά. Το παιδί είναι σαν την ονά του, είναι τρομερό. Πω, μιλάμε τραγικό. Ο οποίος με το που βλέπει κάποιον να πλησιάζει με ένα παιδάκι να βγει φωτογραφία και λέει «Ελάτε να σας βγάλω». Ο Δημητράκης γυρνάει πλάτη και κάνει δύο βήματα. Άσα την Εύα. Ναι, δεν θέλει. Λέει «Έλα κι εσύ», λέει ο μπαμπάς. Ναι. «Έλα κι εσύ». «Όχι, δεν θέλει, δεν θέλει, είναι low profile». Και κάτι και περιμένει.
και ξαναγυρίζει. Και η Εύα μου κάνει νόημα και γυρίζει πλάτη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτά τα παιδάκια έχουν ένα κοινό. Δεν ξέρω, κάτι δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει. Δεν είναι τα παιδάκια. Και δεν μπορούν και να. Δεν είναι. Το λάδι. Γίνεται. Είναι το λάδι. Να δεν μην σου μπαίνουν τα κοιστέ. Είναι πνευματικά αδέρφια. Α, είναι πνευματικά αδέρφια. Και έχουν και μια διαφορά ηλικία τώρα. Εντάξει, ναι, τώρα τι θα κάνουμε, δεν τροπή. Ταιριάζουν όμω, γιατί τα δύο ξανθούλικα, ομορφούλικα. Ναι, έτσι έχουν, είναι λίγο. Τα πιάνει έτσι και το δικό του το δαιμονικό. Ναι, ναι. Έχουν και αυτό. Όλα μια χαρά. Σου αρέσει που κάνει έναν ρόλο που δεν είναι τόσο αγαπητό. Εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ. 5 χρόνια σογιού συν άλλα 7 YouTube και εκατομμυρίων προβολών, είμαι αυτό. Και τώρα ξαφνικά κάνω κάτι τελείως διαφορετικό που μου αρέσει πάρα πολύ να πει ο άλλος, ρε εσύ δεν του το είχα. Έχει και αυτή την πλευρά. Εγώ το θεωρώ ευλογία το σοου. Ήταν μια είναι, σειρά είναι. Που αλλά κέρδισα πολλά πράγματα ναι. από αυτό. Αλλά αυτές οι επαναλήψεις πιστεύεις ότι κάνουν καλό τελικά. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Ειδικά, ας πούμε, σε φάση που κάποιος κόσμος που γυρνάει και σου λέει «Άντε ρε παιδιά, πότε θα γυρίσετε καινούργια επεισόδια» και στο λέει με ένα τέτοιο, με μια αγάπη και ναι. μια αυτή και εσύ το παίρνεις, δηλαδή δεν σου αρέσει τίποτα άλλο από αυτά που έχω κάνει, έχεις μείνει ακόμα εκεί, αυτός είναι ο καημός σου. Και λες, αυτό συντηρείται πολύ με ναι. την επανάληψη. Επίσης, πάντα υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ξαναγίνει. Εντάξει, έχει ξαναγίνει η κρούση. Ναι. Αλλά δεν θα κάνουμε εμείς τους παππούδες έτσι όπως πάει. Αυτά τα καλά. Μελέτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή. Και εντάξει, ρε παιδί μου, νιώθεις άνετα όταν είσαι με έναν άνθρωπο δικό σου, κακά τα ψέματα. Της οικογένειάς σου. Ευτυχώς δεν γίναμε και ρεζίλοι. Δηλαδή, ξέρεις, γιατί αυτά είναι και λίγο επικίνδυνα. Μπορεί να ξεφύγει η κουβέντα και να αρχίσει να λες, θα σου ψυχάσω εδώ πέρα. Καλέ, αυτά θα τα πούμε μετά. Στο τσάκ, ας πούμε, είπα ότι χωρίζω και τέτοια. Εγκεφαλικό. Θα μην ακούσει τίποτα από όλα αυτά. Αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.